άλλο. Παρακαλώ. Ρε, καταλαμένη φωνή. Έλα, θα πει στο παιδί μορφωμένο τώρα, γράμματα του μιλεί στο παιδί εσύ. Τι μορφωμένο είναι, ρε. Άντε, ναι. Και μια μιζέρια πάνω του. Ο μίζερο. Ορίστε. Μια. Λέγε, φίλε. Ναι. Ναι, ο 50 και ο 60. Ορίστε, κύριε μου. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, κόκκινε. Ναι. Εδώ είναι. Επανελειμμένες φορές το έκανε και χθες. Τι έκανε. Θέλω του χαρακτηρισμό του βλαμμένου. Ναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχεις κλείσει. Χωρίς να εκφέρω άποψη, χωρίς να σε βρίσω, χωρίς να σε δείξω. Οπότε ξέρεις ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιος είσαι, εγώ σε ευχαριστώ. Το βράδυ, γιατί διαμαρτυρήθηκε. Εντός. Το βράδυ βγήκα. Λοιπόν, χωρίς να σου είπα, χωρίς να έχεις ζήσει και να έχεις βιώσει κάποια πράγματα. Και λες, κλείσε να ασχοληθώ με το βλαμμένο. Για ποιο πράγμα. Ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό. Για ποιο πράγμα μιλάς, βοήθησε με λίγο. Δεν θέλω να αφήξω πάλι το θέμα. Θες θυμάσαι για ποιο θέμα έλεγες. Για την Κύπρο. Δεν έλεγα. Φίλε, υπάρχει ένα θέμα. Ωραία. Για κάτι που δεν γνωρίζω, έχω πει ότι δεν τοποθετούμε. Δεν τοποθετήσε. Ας τον άλλο να εκφέρει την άποψή του χωρίς να τον κλείσει. Φίλε μου, εδώ κάνω μια δουλειά. Ναι, άκου να δεις. Καμιά φορά καλύτερα να βρεις παρά να πεις κάποια πράγματα. Εγώ σου είπα, Γρηγόρη, χωρίς να ξέρεις. Και μπορείς να έχεις βιώσει κάποια πράγματα και λες κλείστερα και δεν θα ασχοληθώ με το βλαμμένο. Λοιπόν... Έχω πει ότι είμαστε μια εκπομπή βλαμμένο και μπορεί να πεις όσο βλαμμένο θέλεις και καλά κάνεις. Και μας ακούν αν το πήρες σε προσωπικό σου ζητάω συγγνώμη. Δεν το είπα για να σε προσβάλλω. Ω, καθόλου. Σε είπε βλαμμένο για να σε επαιρέσει. Για ποιο λόγο κάποια πράγματα τα οποία δεν σε αρέσουν κλείνεις τα κράτη. Λάθος κάνεις, φίλε. Λάθος κάνω. Λάθος κάνω. Τουλάχιστον ο άλλος δίπλα σου, ναι, έχει τα R να κάτσει και να συζητήσει. Ο άλλος δίπλα μου είναι μεγαλύτερη κότα, με μένα μιλάς. Εγώ είμαι κότα Λιράτη. Και γιατί κάθομαι και μιλάω μαζί σου τώρα. Και γιατί κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Και σου λέω ότι είμαι βλαμμένος και σου λέω έχεις δίκιο. Φυσικά και έχω δίκιο γιατί επανειλημμένες φορές με έχεις κλείσει χωρίς να βρεις. Ρε φίλε, σου λέω μάλλον δεν ξέρεις να μιλάς, γι' αυτό σε κλείνω. Εγώ δεν ξέρω να μιλάω. Ναι. Εγώ δεν ξέρω να μιλάω. Εσύ όταν κλείσεις ένα κρατή χωρίς να σου πει κάτι επιλήψιμο. Επίστεψε με, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, γι' αυτό το λόγο. Για να κλείνεις ακόμα τέσσερα. Σκέψου μήπως κάνεις κάτι λάθος. Φαντάζομαι. Όπως εσύ με βάζεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω, ρε φίλε. Όπως εσύ με βάζεις να σκεφτώ, μήπως κάνω κάτι λάθος. Εγώ σου λέω και εσύ, σκέψου μήπως κάνεις κάτι λάθος. Να μπω στη μέση να το απαντήσω. Να το φίλω μια χαρά. Μια χαρά. Φίλε, αν του δώσει το κόκκινο εξουσία, είναι ικανός να σε κάνει έρωτα από πάνω μέχρι κάτω. Καλά. Ναι. Μη του είναι μερικοί άνθρωποι που την εξουσία. Αυτό τώρα γιατί τον έκλεισε τον άνθρωπο. Τον έκλεισε τώρα. Όχι, προηγουμένω εχθέ, γιατί τον έκλεισε. Ρε φίλε, συνονοηθήκαμε τώρα για αυτό που σου λέω. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για την. Συνονοηθήκαμε. Όχι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Συνονοηθήκαμε, ναι, με σένα δεν θέλω να μιλήσω. Εντάξει. Λοιπόν, και κάτι για την Κυριακή. Ναι. Αφού είσαι τόσο πολύ αισιόδοξο, πάρε βάλε ένα κατουσάρικο και όλοι μου οι διάδεσοι στο διπλό. Και την Κυριακή το βράδυ θέλω να βγει στο ραδιόφωνο ή τη Δευτέρα το βράδυ μαζί με το ραδιόφωνο να δούμε τι θα έχει να πει. Γριές. Είσαι μαλάκα με δίπλωμα. Κακό σε είπα βλαμμένο. Με δίπλωμα. Ο κύριος Κόκκινος παρεχτρέπεται. Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Σε φεύγει από τα χριστιανικά στο αρχάτ. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Ο Ιησού Χριστό το δίναν σφαλιά. Άκου τώρα για τις ομάδες. Δώσε ένα τελευταίο ρε. Όχι, δεν δίνεις κανένα. Τέλος.